Αγαπητοί μας τηλεθεατές, καλησπέρα σας. Σε όλο το έτος η Εκκλησία μας εορτάζει πολλές φορές την Παναγία Παρθένο, τη Μαρία, την μητέρα του Χριστού, τη Θεοτόκο. Οι εορτές αυτές, όπως το Γενέσιο, τα Εισόδια, ο Ευαγγελισμός, ονομάζονται θεομητορικές εορτές. Από τις θεομητορικές εορτές, ιδιαίτερη είναι η εορτή της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, που θα εορτάσουμε σε λίγες ημέρες. Με αυτήν η Εκκλησία μας εορτάζει την κοίμηση της Θεοτόκου, που περιλαμβάνει πρώτο τον θάνατο και την ταφή της και δεύτερο την ανάληψή της στους ουρανούς. Γι' αυτό και από τους χριστιανούς ονομάζεται και Πάσχα του Καλοκαιριού. Εκείνα τα χρόνια η Θεοτόκος ειδοποιήθηκε από κάποιον άγγελο του Κυρίου για τον επικείμενο θάνατό της, λέγοντας «Αυτά λέγει ο Υιός σου. Είναι καιρός να παραλάβω την μητέρα μου κοντά μου. Γι' αυτό να μην ταραχθείς, αλλά δέξου το μήνυμα με εφροσύνη, επειδή μεταβαίνεις σε ζωή αθάνατη». Τότε η Παναγία ανέβηκε στο όρος των ελαιών για να προσευχηθεί όπως συνήθιζε να κάνει συχνά. Όταν ανέβηκε εκεί η Θεοτόκος, τα δέντρα έκλειναν την κορυφή τους και την προσκύνησαν σαν έμψυχα όντα, δείχνοντας τον σεβασμό προς την μητέρα του Θεού. Αμέσως μετά κατέβηκε στο σπίτι της. Εκεί ειδοποίησε τους γνωστούς της και τους Αποστόλους για την αναχώρησή της από αυτόν τον κόσμο και ετοίμασε ό,τι χρειαζόταν για την ταφή της. Γύρω από το κρεβάτι της Θεοτόκου συγκεντρώθηκαν γρήγορα οι περισσότεροι Απόστολοι. Όσοι δεν προσήλθαν έγκαιρα, ο Θεός, με σχήμα νεφέλης, τους άρπαξε από τα διάφορα μέρη της οικουμένης όπου κήρυταν και τους συγκέντρωσε στα Ιεροσόλυμα. Όταν η Θεοτόκος εκοιμήθη, περιγράφει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, οι Απόστολοι με συνοδεία αγγέλων έλαβαν το σώμα της και το τοποθέτησαν σε τάφο στη Γεθσημανή. Επί τρεις ημέρες ο χορός των αγγέλων έψαλε ακατάπαυστα. Την τρίτη ημέρα, και αφού οι άγγελοι σταμάτησαν την ψαλμωδία, οι παρόντες Απόστολοι άνοιξαν τον τάφο για να προσκυνήσουν το σώμα της Θεοτόκου. Και τότε βρέθηκαν μπροστά στο θαύμα. Το σώμα της Θεοτόκου δεν υπήρχε. Τα μόνα που βρήκαν ήταν τα σάβανα μόνα, από τα οποία αναδυόταν υπερκόσμια ευωδία. Ο Ιησούς Χριστός, που η ίδια η Θεοτόκος έφερε στον κόσμο, την είχε υποδεχθεί στους ουρανούς. Η Παναγία, Αγία Ψυχή και αμόλυντο σώμα, είχε αναλυφθεί στον ουρανό. Εν τη γέννηση την Παρθένη ανεφύλαξας, εν τη κοιμήση των κόσμων ουκατέλειπες Θεοτόκε, μετέστης προς την ζωή μη την υπάρχουσα τη ζωή και τες πρεσβείες τεσσές λυτρουμένη εκ θανάτου τας ψυχάς Η Θεοτόκος, πριν κοιμηθεί, μετέφερε στις παρευρισκόμενες γυναίκες και τους Αποστόλους όσα της είπε ο άγγελος για τη μετάστασή της. Για να τις βεβαιώσει για αυτά, τους έδωσε ένα κλαδί φίνικα που ο ίδιος ο άγγελος της έδωσε προηγουμένως ως σύμβολο νίκης. Όπως κατά τον Ευαγγελισμό ο Αρχάγγελος της έδωσε τον κρίνο, ως σύμβολο της αγνότητος, έτσι και τώρα παραλαμβάνει από άγγελο το φύλλο φίνικα, ως σύμβολο νίκης και σωτηρίας, ως σύμβολο εισόδου στη Βασιλεία των Ουρανών, όπως τα φύλλα φίνικα με τα οποία οι πιστοί υποδέχθηκαν τον Ιησού στα Ιεροσόλυμα. Όταν το πλήθος των γνωστών και φίλων πληροφορήθηκαν για την επικείμενη κοίμηση της Παναγίας, άρχισαν τους θρήνους. Τότε η Παναγία Θεοτόκος βεβαίωσε ότι αφού μετασταθεί στους ουρανούς, θα προσέχει και θα μεσητεύει για τη σωτηρία,
όχι μόνο των παρευρισκομένων, αλλά όλου του κόσμου. Και με αυτούς τους παρήγορους λόγους γλύκανε την πίκρα τους. Κάποιοι από τους Αποστόλους και τους ιερούς άνδρες που βρέθηκαν δίπλα της έλεγαν πως γνωρίζουν τη βούληση του Θεού για τη μετάβαση στους ουρανούς, μα δεν μπορούν να πάψουν να πονούν και να δακρύζουν. Και τότε η Θεοτόκος τους απάντησε λέγοντας: «Μαθητές του Υιού μου και Θεού, μη κάμετε πένθος και λύπη τη χαρά μου». Όταν η Θεοτόκος εκοιμήθη, κάποιοι προπορεύονταν κρατώντας λαμπάδες και ψάλλοντας ύμνους και άλλοι ακολουθούσαν ως τον τάφο το σώμα της Θεομήτωρος. Από τον ουρανό, προς έκπληξη και θαυμασμό όλων, στρατιές αγγέλων έψαλαν και σκόρπιζαν δέος προς τιμήν της υπεραγίας Θεοτόκου. Λέγεται πως πολλοί από τους άρχοντες των Ιουδαίων ενοχλήθηκαν ιδιαίτερα από αυτούς τους ψαλμούς. Διέταξαν τότε κάποιους να παρεμποδίσουν την πομπή. Όμως, όσοι το τόλμησαν, τυφλώθηκαν. Από την αρχή της επίγειας ζωής της, με το θαυμαστό και παράδοξο γεγονός της γεννήσεώς της, μέχρι και τη γέννηση του Κυρίου από τα άχραντα σπλάχνα της και το τελευταίο γεγονός της κοιμήσεώς της, αποδεικνύεται η ζωντανή παρουσία και πρόνοια του Θεού στη ζωή της, καθώς και η Θεία Οικονομία για τη σωτηρία του ανθρώπου. Στην Εκκλησία μας ο θάνατος δεν αποτελεί το τέλος, αλλά την αρχή. Στην περίπτωση της Θεοτόκου δεν λέγεται θάνατος, αλλά αποκαλείται κοίμηση. Κάθε πιστός χριστιανός πιστεύει ότι κοιμάται για να ξυπνήσει στην αιωνιότητα. Ο θάνατος με την Ανάσταση του Χριστού μετατρέπεται σε γιορτή και κατά τον τρόπο αυτό η Εκκλησία μας εορτάζει την κοίμηση της Θεοτόκου. Στις περισσότερες από τις εικονογραφικές παραστάσεις της κοιμήσεως της Θεοτόκου και σύμφωνα με τους συναξαριστές, παρατηρείται σχεδόν όλη η σειρά των γεγονότων που προαναφέρθηκαν και ακόμα περισσότερα. Συνήθως ο χώρος φαίνεται να είναι κάποιο σπίτι και μάλλον αναφέρεται στην οικία της Θεοτόκου. Στο κέντρο εικονίζεται η Θεοτόκος πάνω στο κρεβάτι. Γύρω της θρυνούν Απόστολοι, ιεράρχες και ίσως και κάποιες γυναίκες. Πίσω από την νεκρική κλίνη στέκεται ο Ιησούς και ο Υιός της, κρατώντας την ψυχή της μητέρας του, η οποία παρουσιάζεται σαν βρέφος. Στο πίσω μέρος, σαν σε ουρανό, διακρίνονται άγγελοι, αλλά και η νεφέλη, η οποία έφερε τους Αποστόλους κοντά στην Παναγία. Στο κάτω μέρος, συχνά εικονίζεται κάποιος άγγελος, κατά κοινή ομολογία ο Αρχάγγελος Μιχαήλ, να κόβει τα χέρια του Εβραίου η Εφωνία, που προσπάθησε να βεβηλώσει την νεκρική κλίνη για να διαπιστώσει το αϊπάρθενο της Θεοτόκου. Ο Εφωνίας, μετά από αυτή τη θαυματουργική παρέμβαση του Αρχαγγέλου Μιχαήλ, πίστεψε. Και τότε και τα δύο του χέρια επανήλθαν στη θέση τους. Ω μακαριωτάτη και κοσμοχαρμόσυνος αυτή η μέρα της κοιμήσεως της Παρθένου, εις την οποίαν εκπληττώμενα τα πλήθη των μακαρίων αγγέλων, ως δε διδαγμένα από το Πανάγιο Πνεύμα, κράζουν με το στόμα του Σολομώντος. Πού απήλθεν ο αδελφιδός σου η καλή εν γυναίξη, σύ η ωραία και πάγκαλος κόρη, η καλή εν γυναιξήν, η νεκρά και αθάνατος, η τεθνικία και ζώσα, η εκ των Αποστόλων κάτω εν Γεθσημανή κυδευωμένη και από ημάς τους αγγέλους εν ουρανό δοξαζωμένη, δείξον ημίν πού απήλθεν ο αδελφιδός σου, ο αγαπητός σου και μονογενής Υιός. Σήμερον, όπου συνύπταται η μακαρία ψυχή σου με ημάς, τα σαΐλους δυνάμεις της ουρανίου ιεραρχίας, σήμερον, όπου ανέρχεσαι από τον κόσμον εις τον ουρανόν και από την Γεθσημανή εις τον παράδεισον, φανέρωσον ημίν. Πού απήλθεν ο αδελφιδός σου, η καλή εν γυναίξην. Ω του παραδόξου θαύματος, η πηγή της ζωής εν μνημείο τίθεται και κλίμαξ προς ουρανόν ο τάφος γίνεται. Εφραίνου και στη μανή της Θεοτόκου το Άγιον τεμένος βο
Μωυσόμεν η πιστή τον Γαβρίλ και κτημένη ταξιάρχων και χαριτωμένη χαίρε μετά σου ο Κύριος ο παρέχω το κόσμο δια σου το μέγα έλεος. Ποια είναι όμως η σχέση της κοιμήσεως της Θεοτόκου με τη σωτηρία μας? Πώς ακριβώς μπορεί να εννοηθεί αυτή η πολυπόθητη μεσητεία της? Όπως έχουμε αναφέρει και σε παλαιότερη εκπομπή, αγαπητοί μας τηλεθεατές, ας επικεντρωθούμε αρχικά στο γνωστό σε όλους μας πιστεύω ή σύμβολο της πίστεως Νικαίας Κωνσταντινούπολεως, στο οποίο και ομολογούμε «Τον διημάστους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα». Δηλαδή ο Θεός, πιστεύουμε και ομολογούμε, εσαρκώθηκε, έγινε πραγματικός άνθρωπος από τη Μαρία την Παρθένου. Η υπεραγία Θεοτόκος διεικόνισε και υπούργησε στο μυστήριο της Θείας Οικονομίας και της σωτηρίας του κόσμου δια της σαρκώσεως του Λόγου. Ο Θεοτόκος, η Θεοτόκος, δεν ενεργεί και δεν δοξάζεται αυτονομημένα. Ο όρος Θεοτόκος αποτελεί χριστολογικό και σωτηριολογικό όρο. Στο πλαίσιο αυτό κατανοείται και η ομολογία ότι ούκαι στην άλλη σωτηρία ημί το ορθώς φρονήν και πιστεύειν καταλήθειαν Θεοτόκον την Αγίαν Παρθένων υπάρχει. Δια της υπουργίας αυτής του μυστηρίου της ενσαρκώσεως, η Θεοτόκος προσφέρει τον Υιό της στους ανθρώπους για τη Θεία Ευχαριστία, μέσω της οποίας οι πιστοί γίνονται κοινωνοί του μυστηρίου του Σταυρού, των Παθών και της Αναστάσεως. Έτσι, εκπληρώνεται η μετοχή στην αλήθεια και η διασφάλιση και η χάραξη της οδού της σωτηρίας. Έτσι γίνεται φανερή η μία και μόνη οδός της σωτηρίας, το φως και η αλήθεια, ο Κύριος Ιησούς Χριστός. Και το μυστήριο της υπεραγίας της Θεοτόκου, της Μητέρας του Θεού, συνοψίζεται στο μυστήριο του Ιησού Χριστού, που δια των παθών Του και δια της θλίψος της Μητέρας Του, αποδίδεται το ανθρώπινο στοιχείο και η πραγματική ελπίδα. Κατά τον Άγιο Σημεών, τον Νέο Θεολόγο, η Μαρία είναι νύμφη του Υιού του Θεού, αμόλυντη σε σχέση με τον άνθρωπο και Αγία, ενώ συγχρόνως παραμένει άνθρωπος σε σχέση με τον Θεό. Η Παναγία μας είναι η Μαρία η Παρθένος, η Θεοτόκος και η Μητέρα του Θεού. Με το θάνατό της γίνεται ο πρώτος άνθρωπος που απολαμβάνει τη σωτηρία. Η Μητέρα του Θεού, η Αϊπάρθενος Μαρία, άσπηλη και αμόλυντος, καλείται από τον Υιό της ψυχήτε και σώματι να ανέλθει στους ουρανούς. Εκεί, λίγο πριν την κοίμησή της, υπόσχεται να μεσητεύει για τους ανθρώπους. Με τις πρεσβείες της Παναγίας, με την μεσητεία της, αναπτερώνεται η ελπίδα του ανθρώπου και αποκτά δύναμη να συνεχίζει τον πνευματικό αγώνα με ενός μόνο στόχο τη σωτηρία, τη λύτρωση και την κατάργηση του δικού του θανάτου. Ομοχώρους παρέλθον.
Αγαπητοί μας τηλεθεατές, η κοίμηση της Θεοτόκου δεν είναι μόνο μία υπέρλαμπρη εορτή, μία μνήμη της ενδόξου παρουσίας της Θεοτόκου στη γη. Είναι και ένας σταθμός για την επιτέλεση και εκπλήρωση της σωτηρίας μας. Η συμβολή της Θεοτόκου στο απολυτρωτικό έργο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού υπήρξε τεράστιο. Υπήρξε πάντοτε δίπλα στο λυτρωτή Ιησού από τη γέννησή Του, το πάθος, την Ανάσταση και την Ανάληψή Του. Γεύτηκε ως μητέρα την πίκρα και τον πόνο του μαρτυρίου του, του Υιού της και του σταυρικού θανάτου και έζησε την αγωνία του για την πραγματοποίηση της θείας οικονομίας για τη σωτηρία του κόσμου. Ας πεύσουμε και εμείς τους ναούς να εορτάσουμε την Παναγία μας. Ας προσκυνήσουμε και εμείς με το κεφάλι χαμηλά και την καρδιά ψηλά την υπεραγία Θεοτόκο. Ας κλείνουμε τον αφιένα στην άμμομη παρουσία της. Ας δούμε με ελπίδα, χαρά και ευτυχία την κοίμησή της ως απαρχή της μεσητείας της για τη σωτηρία μας. Ας ανοίξουμε τα παράθυρα της ψυχής μας να μπει το ανέσπερον φως. Καληνύχτα σας. Παραγωγή της εκπομπής συνεργάστηκαν το Hellenic TV και το γραφείο Δημητρίου in English Funeral Services.